Ναι, καλωσορίσατε στην Ιαννή. Στην Ιαννή της αρχαίας εποχής, της Βυζαντινής, της Μεταβυζαντινής και της σημερινής Ιαννής. Όπως ξέρετε, άλλωστε γι' αυτό ήρθατε και σας καλωσορίζουμε για το έθιμο των Λαζαρίνων. Οι Λαζαρίνες είναι έθιμο που χάνονται στα βάθη της τοπικής ιστορίας. Έχει σχέση βεβαίως με την αναγέννηση της φύσης, αλλά περισσότερο επειδή τότε στις μαύρες μέρες της σκλαβιάς, της κατοχής δηλαδή από τους Τούρκους της ελληνικής επικράτειας, τα παιδιά έπρεπε να βγουν έξω και να γνωριστούν. Έδιναν προνόμια ίσως ο Μπέης εδώ, γιατί είχαμε τοπικό Μπέη. Δεν είχαμε Τούρκους βεβαίως στην Ιαννή, αλλά είχε κονάκι εδώ που έμενε ο Μπέης, που έφυγε γύρω στο 1912, όπως λέει ο παππούς ο Φίλιππας εδώ, ο Κακαβέλης, που τον είχαμε και νεοκόρο. Και εκείνος περισσότερο για να είναι ήσυχος, όπως ξέρουμε από την ιστορία, έδινε προνόμια στους τοπικούς εδώ κατοίκους, και βεβαίως οι Λαζαρίνες ήταν ένα έθιμο που κατά κάποιον τρόπο έδινε τα κορίτσια και τα γόρια τη δυνατότητα να αναγνωριστούν μέσα από, φυσικά, από τη σκλαβιά και την καταπίεση που υπήρχε τότε, γιατί δεν μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα οι νέοι. Και το έθιμο, όπως σας είπα προηγουμένως, χάνεται στα βάθη των χρόνων και γινόταν γι' αυτόν τον λόγο. Τα κορίτσια ντυνόταν με τοπικές ενδυμασίες και γυρνούσαν στα σπίτια του χωριού, και εκεί που η κάθε κοπέλα είχε το μυαλό της για το αγόρι που ενδεχομένως ήταν στο σπίτι εκείνο, έβγαινε και χόρευε στην αρχή του χορού, στην κορυφή του χορού, ένα τραγούδι που ήταν ανάλογο, ας πούμε, με την περίσταση. Θα τα ακούσετε τα τραγούδια, το νόημά τους είναι «γύρω από εκεί περιστρέφεται». Και βεβαίως ήταν και μια άλλη ευκαιρία, γύρω μέσα από την εκκλησία και γύρω από την εκκλησία, ο κόσμος ζούσε όπως και τώρα στις δύσκολες μέρες που ζούμε. Γύρω από την εκκλησία πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσει ο κόσμος, θα είναι, αν θέλετε, η αγκαλιά που θα ψάχνει ο άνθρωπος, που έψαχνε και ψάχνει και θα ψάχνει για να νιώθει κάπως ήσυχος σε όποιες δυσκολίες που συναντούμε σήμερα και περνούμε. Αυτό το ρόλο έπαιζε και η Εκκλησία βεβαίως, γιατί θα δείτε στα δρόμενα σήμερα ότι από χτες κιόλας, μάλλον όλο το χειμώνα, τα κορίτσια, τα ελεύθερα κορίτσια, μαζευόντουσαν στα σπίτια, και οι μεγάλες, οι μανάδες και οι γιαγιάδες τα μάθαιναν τα τραγούδια, τα τοπικά τραγούδια. Σας είπα το νόημα των τραγουδιών που αναφερόταν γύρω από τη σχέση, από τη γνωριμία, ας πούμε, από την αγάπη, αλλά και από διάφορα έθιμα που επικρατούσαν, που υπήρχαν τότε, που ζούσαν οι άνθρωποι. Μάθαιναν τα τραγούδια και θα δείτε ότι ξεκινούσαν και άρχιζαν και τελείωναν γύρω από την εκκλησία. Πήγαιναν στην εκκλησία, έκαναν τη γάστρα, έμπαιναν στην Παναγία, μετά έλεγαν στο Χριστό, πρώτα την Παναγία βεβαίως και στο τέλος έκλειναν την όλη γιορτή με το Χριστό. Δηλαδή συνέδεαν την γιορτή του Λαζάρου, την Ανάσταση του Λαζάρου, και με την συνέχεια, ας πούμε, την Ανάσταση του Χριστού, με τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Τι άλλο θα μπορούσα να σας πω? Βεβαίως άρχιζε την Παρασκευή του Λαζάρου, παραμονή δηλαδή χτες, το όλο δρόμενο, συνεχίζονταν το Σάββατο του Λαζάρου και κορυφώνονταν πάλι την Κυριακή των Βαΐων. Την Κυριακή των Βαΐων, μετά την Θεία Λειτουργία, κατεβαίναν και κατεβαίνουμε και τώρα και σήμερα στην πλατεία εκεί κάτω στην Παναγία, και εκεί με πρώτο στο χορό τον παπά ακολουθούν όλες οι γυναίκες ντυμένες πάντα με τις φορεσιές τις τοπικές, και στη συνέχεια βέβαια τώρα ο μορφωτικός ο σύλλογος, πλουτίζοντας λίγο τις γιορτές, κάνουν, ας πούμε, και όλη την υπόλοιπη μέρα
των Βαΐων, όλα αυτά τα τραγούδια που θα παρακολουθήσουμε αύριο. Βέβαια στο τέλος, λίγο προτού, αφού γίνει το κονάκι, αφού γίνουν τα πράγματα που θα δείτε κι εσείς, στο τέλος πάλι θα έρθουμε, θα χτυπήσουμε την καμπάνα για την ακολουθία του νυμφίου. Και βλέπετε πολλές φορές πόσο συνδεδεμένα, όμορφα συνδεδεμένα είναι όλα τα γεγονότα αυτά, τα έθιμα δηλαδή, πάντα σας λέω με την Εκκλησία και με την ευλογία της, και μπαίνουν, θα έρθουν οι άνθρωποι αφού τελειώσει όλο το δρόμενο αυτό με τις Λαζαρίνες, θα έρθουν την Κυριακή το βράδυ στον Εσπερινό και θα αρχίσουμε τις ακολουθίες του νηφίου και θα μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, και να είστε καλά και καλή Ανάσταση.